Σας πολύ αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστώ το Θεό που μου δίνει και πάλι την τιμή αυτό το πρωί να σας φέρω το Λόγο του Θεού. Ας κάνουμε δύο λόγια προσευχής προτού αρχίσουμε, ας κλείσουμε τα μάτια μας και ας ανοίξουμε τις καρδιές μας μπροστά στον Θεό. Πολύ αγαπημένα Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού για τη θαυμάσια σου αγάπη και την καλοσύνη σου και τη συγχωρητικότητά σου. Σε ευχαριστούμε που ακόμα μια Κυριακή μας δίνεις την ευκαιρία να ακούσουμε το Λόγο σου. Είναι δύσκολο, Κύριέ μου, μακριά από τα αγαπητά πρόσωπα, αλλά δώσε το Πνεύμα σου το ευλογημένο, το Άγιο, να μας ενώσει με ένα τέτοιο τρόπο που να οικοδομηθεί η ψυχή μας, αλλά πάνω απ' όλα να δοξαστείς εσύ. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, δώσε το Πνεύμα σου το Άγιο να μας μιλήσει αυτό το πρωί, να παρηγορήσει, να στηρίξει και να ελέγξει αν χρειάζεται. Ευλόγησε όλους τους ασθενείς, αυτοί που έχουν προβλήματα οικογενειακά, και σε παρακαλώ δώσε εσύ τις λύσεις, γιατί κανένας άλλος δεν έχει τις λύσεις παρά μονάχα εσύ. Έσω τώρα με θυμόν και ευλόγησέ μας. Εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν, Πατέρα μας. Αυτό το πρωί, αγαπητοί, θα μιλήσω από το βιβλίο του Ιωνά, από το πρώτο κεφάλαιο. Jonah, Jonah's Book, from the first chapter. Είναι στην σελίδα 8:1-8. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν, τον ιό του Αμαθή, λέγον, σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή την πόλη την μεγάλην και κήρυξον κατ' αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιό μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς για να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου και κατέβη εις Ιώπην και έβρικε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής και έδωκε τον άβλον αυτού και επέβη εις αυτό για να υπάγει με ταυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Αλλά ο Κύριος εξήγηρεν άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίον εκινδύνευε να συντριφθεί και φοβήθησεν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού και έκαμον εκβολήν των εν το πλοίο σκευών εις την θάλασσαν για να ελαφρωθεί από αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβη εις το κύλωμα του πλοίου και πλαγίασε και κοιμάτο βαθέως. Και πλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν, «Τι κοιμάσαι εσύ, σηκώθητη, επικαλού τον Θεόν σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν». Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού, «Έρθετε και ας ρίψουμε κλήρους για να γνωρίσουμε τι νοσένε και το κακό τούτο είναι εφ' ημάς». Και έριψαν κλήρους και έπεσαν ο κλήρος επί τον Ιωνάν. Τότε είπον προς αυτόν, «Υπέ τώρα προς ημάς, τι νοσένε και το κακό τούτο ήρθεν εφ' ημάς. Τι είναι το έργο σου και πόθεν έρχεσαι, τι ο τόπος σου και εκτείνος λαού είσαι». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον τον Θεόν του ουρανού, ως της επίεσε την θάλασσαν και την ξεράν». Τότε εφοβήθησαν οι άνθρωποι, φόβον μέγαν και είπαν προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες», διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγεν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχεν αναγγείλει ταύτα τούτο προς αυτούς, συγγνώμη. Και είπεν προς αυτόν, «Τι να σε κάνουμε, για να ησυχάσει η θάλασσα αφημών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον». Και είπε προς αυτούς, «Σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσα, και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών. Διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού
έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψουν σοι προς την ξηράν, αλλά δεν είναι η δύνατο, διότι η θάλασσα εκλειδουνίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπον, δεόμεθα Κύριε, δεόμεθα ας μη χαθόμεν δια τη ζωή του ανθρώπου τούτου και μη επιβάλλεις εφημάς αίμα αθών. Διότι εσύ Κύριε έκαμες ως ήθελες και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν εις την θάλασσα και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριον φόβον μέγαν και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς. Ήθε ο Κύριος αγαπητοί να ευλογήσει πλούσια το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Προτού απασχοληθούμε από αυτό το κεφάλαιο αγαπητοί, θέλω να κάνω τρία ή να πω τρία σημεία τα οποία θα μας βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Πρώτο σημείο, τι είναι αυτό το βιβλίο του Ιωνά? Οι μοντέρνοι πιστοί και οι σχολιαστές αποκαλούν αυτό το βιβλίο μυθιστόρημα, μία αλληγορία, ένα πεζοτράγουδο, απλώς παραβολή. Όμως ο Κύριος Ιησούς τα καταστρέφει όλα αυτά και λέει ότι είναι ιστορικό βιβλίο το οποίο αποκαλύπτει τον θάνατό του, την ταφή του, την ανάστασή του και την δεύτερη έλευσή του. Λοιπόν έτσι θα πιστέψουμε και εμείς αγαπητοί, αφού το στόμα του Κυριού μας είπε αυτά τα λόγια και τα δέχεται, ότι είναι ένα ιστορικό ευλογημένο βιβλίο το οποίο το βάλανε με τα Άγια Γράμματα του Θεού. Συγγραφέας βεβαίως οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι ο Ιωνάς. Δεν κρύβει την ανυπακοή του, τα λάθη του. Τα καταλάβουμε αγαπητοί εδώ πέρα ότι δεν είναι ένα βιβλίο απλώς προφητείας, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμερίζεται μαζί μας τη μεγάλη του πείρα απέναντι του Θεού και του εαυτού του και σε κάνει και αισθάνεσαι τόσο πολύ θαυμαστά ότι πως ένας άνθρωπος σαν γι' αυτόν ανε λέει τα λάθη του, αναγνωρίζει ότι ανυπάκουσε στα πράγματα του Θεού και την αμαρτία του. Λοιπόν αγαπητοί, αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ο Ιωνάς. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Εβραϊκά πάνε να πει Τζόνα ή Περιστερά ή Περιστέρη. Η πατρίδα του ήταν η Γαθ Εφέρ, δίπλα στη Ναζάρα, στη Ναζαρέτ. Στη Ναζαρέτ. Υιός του Αμαθή. Ο πατέρας του ελιγότανε ειλικρινής με τον Θεόν, αυτή είναι η ερμηνεία του ονόματός του. Δεν ήταν μόνο προφήτης αγαπητή ο αγαπητός ο Ιωνάς, αλλά ήταν και δημόσιος άνδρας αμέσως μετά του βασιλέως. Φημισμένος άνδρας του έθνους του και ήταν και πάρα πολύ πατριώτης. Έζησε κατά το βασίλειο του Ιεροβοάμ το 790 με το 749. Ο Κύριος τον κάλεσε στο έργο του, όπως γνωρίζουμε, δύο φορές. Την πρώτη φορά υπάκουσε, εδόξασε τον Θεόν, αλλά αυτή τη φορά τον βλέπουμε ανυπακούει. Μας γράφει για την αμαρτία του και όλες τις καταστάσεις. Αλλά μετανόησε ο άνθρωπος αυτός και γύρισε πίσω κατά το θέλημα του Θεού, παρόλο που δεν μπορούσε να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τον στέλνει σε ένα εχθρικό, τρομερό μέρος για να τους μιλήσει για την αγάπη του Θεού. Ούτε πολλές φορές εμείς αγαπητοί καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά επειδή το λέει ο Θεός, πολλές φορές κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός για να τον δοξάσουμε. Πόσες φορές μέσα στη ζωή μας μας λέγανε αυτό το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορεί να χωρέσει μέσα στο μικρό μας το μυαλό. Και εδώ αγαπητοί,
τι τον διατάζει να κάνει ο Κύριος μας Ιησούς. Να πάει στη Νινεβή, 800 χιλιόμετρα βόρεια ανατολικά της Παλαιστίνης. Αλλά ο Ιωνάς προτίμησε να στο σκάσει από το πρόσωπο του Θεού και να πάει 3.200 χιλιόμετρα προς την Δύση, στη λεγόμενη Θαρσής. Θεωρείται ότι είναι η Ταρτέσος της Ισπανίας. Αυτός είναι ο Ιωνάς. Τώρα, η Νινεβή. Ποια είναι αυτή η Νινεβή? Ήταν η πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας με 120.000 πληθυσμό, με τα τείχη της 100 χιλιόμετρα μήκους, 500 πύργους και με 27 πύλες. Φανταστείτε τι μέρος θα ήταν αυτό. Με το θαυμάσιο Κολοσιαίο ναό ήταν δοσμένη στη μαγεία και στον παγανισμό, δηλαδή στην ιδωλολατρία. Ελάτρευαν τον θεόν Δαγών, μισόν άνθρωπον και μισό ψάρι. Εκτίστηκε από τον Ασούρ, τον ιό του Σιμ, το 612 π.Χ., η οποία εβίωσε 300 χρόνια από το 900 έως το 607. Ο Χάλι, ο αγαπητός, γράφει τα εξής. Προσέξτε καλά εδώ αυτά τα λόγια. Αρχαιολογική επικύρωση δεν μνημονεύεται η μετάνοια της Νινεβής στις Ασσυριακές επιγραφές. Δεν είναι περίεργο, γιατί οι αρχαίοι βασιλείς εφρόντιζαν να αποθανατώζουν μόνο τα κατορθώματά τους, ποτέ όμως τις ταπεινώσεις τους. Τι θαυμάσιο πράγμα, αγαπητοί, είναι αυτό. Ο Θεός, που να έχει δόξα, πόσο ωραία μας μιλάει ότι είναι πολύ δύσκολο ένας να αναγνωρίσει το λάθος του. Και θα δούμε εδώ πέρα τον Ιωνά που φωνάζει με τέτοια ειλικρίνεια στην ψυχή του τα λάθη που έχει κάνει στη ζωή του. Και τώρα, αγαπητοί, γυρίζουμε πίσω με τη χάρη του Θεού να μιλήσουμε μερικά πράγματα για μερικά λεφτά, γιατί η ώρα είναι πολύ, πάρα πολύ μικρή. Για κοιτάξτε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνά, τον ιό του Αμαθηλέγων, σήκω πάνω, πήγαινε στην Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβει ενώπιόν μου. Γνωρίζομαι ότι όταν πιάνομαι ένα πραγματάκι και το αφήνομαι, πέφτει χάμω. Δεν πάει πάνω. Είναι ο νόμος της βαρύτητας. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος νόμος που εγώ το εννοώ, το ονομάζω αυτό, ο νόμος της ελαφρότητος. Θα μου πεις τι έγινες και φυσικός. Όχι, αδελφοί μου. Ό,τι βγαίνει από το στόμα μας ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν κατεβαίνει κάτω. Πηγαίνει στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ τι κάνουμε κάθε μέρα. Τι λέμε. Πού πάμε. Πού κινόμεθα. Τι σκεπτόμεθα. Τι επιθυμούμε. Αγαπητοί, είναι αλήθεια ο νόμος της ελαφρότητος. Ο Κύριος ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ ό,τι του λέμε και ό,τι συζητάμε. Ας προσέξουμε αυτό το λεπτομερές πράγμα, διότι θα μας κάνει καλό μες στην ψυχή μας, αγαπητοί. Και εδώ ο αγαπητός ο Ιωνάς, αντί να ακούσει τον Θεό του που λάτρευε, που υπηρετούσε, τον εβλέπουμε και πάει αλλού, σε ένα μέρος που λέγεται Θαρσής, 3.200 χιλιόμετρα, αντί να πάει κατά το θέλημα του Θεού. Και γιατί, αγαπητοί, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι θέλει ο Θεός. Πώς τον στέλνει σε αυτή την τρομερή χώρα, η οποία έκαναν τόσα κακά πράγματα στο Ισραήλ, στο βόρειο μέρος του Ισραήλ, μετά τον θάνατο του Σολομώντα. Και λέει η ιστορία ότι έχδερναν τους εχμαλώτους σαν τα κουνέλια. Φανταστείτε τι κακοί άνθρωποι θα ήτανε οι Νινεβίτε. Και μέσα του είπε, μα πώς με θέλεις να πάω εκεί, εξάλλου είσαι Θεός. Ας τα κάνεις εσύ. Τι με στέλνεις εμένα, ναι, μέσα σε αυτό το καταραμένο μέρος της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Και αγαπητοί, εδώ πέρα μας λέει ο Λόγος του Θεού, και σηκώθηκε ο Ιωνάς για να φύγει και να πάει στη Θρασή από προσώπου Κυρίου και κατέβει στην Ιώπη. Από προσώπου του Κυρίου ήθελε να φύγει
να εξαφανιστεί από το πρόσωπο του Θεού. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ζητάει τέτοιο πράγμα ο Θεός. Πόσες φορές, αδελφοί, πόσες φορές στη ζωή μας ζητάει πράγματα ο Θεός από μας που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν τα θέλουμε να τα κάνουμε. Χωρίς να καταλάβουμε ότι προσβάλλουμε τον Θεό. Και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι θαυμάσιο πράγμα να μαθαίνουμε και να καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Και αφού το θέλει ο Θεός, αφού το λέει ο Θεός, το πιστεύω, γιατί δεν είναι άνθρωπος. Και εδώ τι ωραία μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός τον έβλεπε τι έκαμνε. Τον βλέπει ο Θεός που φεύγει, τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει μέχρι ένα σημείο. Ο Θεός μας αφήνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε μέχρι ένα σημείο. Αλλά επειδή είμαστε παιδιά του Θεού, έρχεται στη ζωή μας να μας διορθώσει και να μας μάθει τα πράγματα που πρέπει για τη δική μας την ζωή. Και εδώ αγαπητοί, μόλις ανέβηκε στο πλοίο, πλήρωσε το εισιτήριό του μια χαρά, είναι όλα καλά, και μόλις μπήκε στο πλοίο και το πλοίο έφυγε στη θάλασσα, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έγινε κλείδον, θαλασσοταραχή τρομερή, ανεμοστρόβιλος μέσα στη θάλασσα ξαφνικά, και οι ναύτε αυτοί οι θαλασσόλικοι τα χάσανε που ήταν τόσο πολύ ξαφνικά. Βλέπετε αγαπητοί, ο Θεός έρχεται μέσα στη ζωή μας όταν δεν θέλουμε να κάνουμε το καλό ενώπιον Του και μας ταράζει όχι μόνο εμάς αλλά ολόκληρη την οικογένειά μας για το λάθος που πάμε να κάνουμε, για να ξυπνήσουμε προτού είναι αργά. Και εδώ αγαπητοί, είναι τόσο θαυμάσια τα λόγια αυτά του Θεού, και λέει το πλοίο εκινδύνευε να συντριφθεί και φοβήθησαν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού. Πόσο ωραίο μας το λέει το Πνεύμα το Άγιον. Καθένας είχε το Θεό του. Σήμερα σε αυτή τη γη καθένας έχει το Θεό του. Καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Μακριά από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, η ασέβεια αυτών ανέβει ενώπιόν μου. Αγαπητοί μου αδελφοί, ό,τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός το επιτρέπει. Αν είναι κακόν ή καλόν, ή αν είναι για το καλό των ανθρώπων ή για το κακόν, ο Θεός το επιτρέπει. Μπορεί ο διάβολος να κάνει τρομερά πράγματα, αλλά ο Θεός τα επιτρέπει. Και εδώ αγαπητοί μου, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν τόσο πολύ τρομερή η κατάσταση στη θάλασσα, η ταραχή, που οι άνθρωποι αυτοί τα χάσανε, αλλά ο Κύριος Ιωνάς που πήγε. Ο Κύριος Ιωνάς ήξερε ότι αποκλείεται ο Θεός, θα του έκανε κανένα κακό. Θυμάστε αγαπητοί τον Απόστολο Πέτρο, όταν τον έπιασε ο Ηρώδης για να τον αποκεφαλίσει, τον έβαλανε τα πόδια του στο ξύλο και τα χέρια του, αλλά αυτός κοιμότανε, γιατί ήξερε, του είπε ο Χριστός, όταν μεγαλώσεις και γεράσεις θα σε πηγαίνουν σε μέρη που δεν θες. Δηλαδή ήξερε ότι ο Θεός θα τον προφυλάξει και κοιμότανε. Αλλά εδώ αγαπητοί είναι θαυμάσιο, γιατί ο Λόγος του Θεού λέγει τα εξής. Το η ερμηνεία των Εβδομήκοντα λέει τα εξής. Εκάθευδεν και έρεγχεν. Το ρήμα είναι ρέγχο, δηλαδή ροχαλίζω. Όχι κοιμότανε μόνο, αλλά ροχάλιζε αυτός ο άνθρωπος. Τι είναι αυτή η παρησία, αναισθησία, τι στο καλό αυτός ο άνθρωπος είχε τη δύναμη να κοιμηθεί και να ροχαλίζει. Και θα τον εγείρευε ο πλήρχος. Δεν θα έβλεπε το πρόσωπό του, γιατί έβλεπε κάποιον άνθρωπο λίγο πολύ ευγενή, πολύ παράξενο, και επειδή έλειψε άρχισε να γυρεύει και κατεβαίνει και κάτω στο αμπάρι του πλοίου και τον είδε να ροχαλίζει και του λέει τι κάνεις εδώ. Σήκω πάνω να προσευχηθείς στον Θεό σου. Αγαπητοί, τι ωραίο πράγμα είναι ότι του είπανε να προσευχηθεί στον Θεό του και οι άλλοι προσευχόντουσαν στον Θεό τους. Μη κατηγορούμε τους ανθρώπους που πιστεύουν διαφορετικά από μας. Ή λέμε πράγματα μεγάλα τα οποία δεν πρέπει. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πέφτουμε στα γόνατα αγαπητοί και να προσευχόμεθα στον Θεό. Και εδώ
Οι ναύτες του λένε, ποιος είσαι, τι, από πού ήρθες, ποια είναι η καταγωγή σου, ποιος είναι ο λαός σου, πες μας τι είσαι εσύ. Και αγαπητοί, κάνανε κλήρο και έπεσε πάνω του ότι αυτός ήταν η αιτία. Και κοιτάξτε το θαυμάσιο μήνυμα το σημερινό αυτό το πρωί. Όταν είπανε, τι να σου κάνουμε, ποια είναι η αιτία που έγινε αυτή η θάλασσα. Και πόσο μου αρέσει ο κύριος Ιωνάς. Ανοίγει το στόμα του και λέει, εγώ φταίω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ αγαπητοί. Εγώ φταίω. Εγώ είμαι η αιτία που η θάλασσα αγρίεψε με τέτοιο τρόπο. Εγώ είμαι η αιτία. Δεν λέει εσείς είστε η αιτία. Ο καιρός είναι έτσι. Δεν φταίει αυτός, φταίει αυτός. Αλλά μιλάει για τον εαυτό του. Εγώ φταίω. Εγώ είμαι ο φταίχτης. Τι θαυμάσιο μάθημα είναι αυτό, αδελφοί. Είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να αναγνωρίσει το λάθος του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει την αλήθεια ότι εγώ φταίω. Πάντα ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους. Αυτός φταίει, εκείνος φταίει, αυτός μου το έκανε. Δεν λέμε ποτέ εγώ φταίω. Πολύ δύσκολα ένας άνθρωπος να αναγνωρίσει και να μετανοήσει για το κακό που έχει κάνει. Και εδώ αγαπητοί, τι θα σου κάνουμε, τι να κάνουμε. Φοβόντανε επίσης με τα λόγια που του είπανε, ποιος είσαι εσύ και τι κάνεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ η ερμηνεία των Εβδομήκοντα. Δεν λέει είμαι Εβραίος, αλλά λέει είναι δούλος Κυρίου εγώ είμαι. Και τον Κύριον των Θεών του ουρανού εγώ σέβομαι. Ως επίησε την θάλασσα και την ξεράν. Και βλέπετε αυτά τα λόγια, αυτές οι λέξεις που είπε, οι άνθρωποι τρομάξανε και καταλάβανε ότι αυτός είναι, έχει ένα Θεό διαφορετικό, πιο δυναμικό και έχει κάνει μια τέτοια ταραχή σε ολόκληρη τη θάλασσα. Και πίστεψαν οι άνθρωποι και στο τέλος λέει έκαναν θυσία. Δηλαδή αγαπητοί, μια λέξη που λέμε λογαριάζεται σε κάποιον και καταλαβαίνει. Και εδώ αγαπητοί του ζητάνε να του πούνε, τι θα κάνουμε μαζί σου τώρα. Και τους είπε, κοιτάξτε, μη σας φανεί παράξενο, πιάστε με και ρίξτε με στη θάλασσα. Μου αξίζει να με ρίξετε στη θάλασσα. Και η θάλασσα θα σταματήσει. Η τριγυμία θα σταματήσει. Και φωνάξαν στον Θεό, μη λογαριάσεις σε μας δίκαιον αίμα πάνω μας. Μη μας κάνεις να αισθανθούμε ένοχοι, γιατί δεν φταίμε εμείς σε αυτή την υπόθεση. Συγγνώμη. Και το πετάξανε στη θάλασσα. Ο Ιωνάς δεν φοβήθηκε την ταραχή της θάλασσας, γιατί ήξερε ότι θα τον ρίξουν στην αγκαλιά του Θεού. Ήξερε ότι ο Θεός θα τον προφυλάξει. Ήξερε ότι η αγάπη του Θεού θα τον καλύψει. Θα καλύψει τη μετάνοιά του που λέει ότι εγώ φταίω που έφυγα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω το θέλημα του Θεού. Και αγαπητοί, τι ωραίο πράγμα είναι. Έπεσες, έσπασες τα μούτρα σου, γύρισε πίσω. Ζήτησε έλεος από τον Θεό, ο Θεός θα σε αγκαλιάσει και θα με αγκαλιάσει. Αλλά πες την αλήθεια, εγώ φταίω. Κανένας άλλος δεν μου φταίει. Εγώ τα έκανα όλα και χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και εδώ αγαπητοί, πόσο θαυμαστός ο Κύριος. Διατάζει, διάταγμα, να έρθει ένα κύτος, ένα μεγάλο ψάρι, ένα τέρας θαλασσινό και καταπίνει τον Ιωνά κατά το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα σου λένε τι, αυτό είναι παραμύθι. Τι κύτος είναι αυτός που μπορεί να καταπιεί έναν άνθρωπο. Ούτε η φάλαινα μπορεί να καταπιεί ένα μωράκι. Και εδώ αγαπητοί ήταν το μάθημα του αγαπητού του Ιωνά. Το μάθημα αυτό το πρωί αγαπητοί είναι το εξής. Τι μεγάλη τιμή είναι να σε καλέσει ο Θεός για το έργο Του. Μη πεις, I cannot commit, έτσι λένε οι νέοι στην εκκλησία. Μπορείς να κάνεις αυτό, I cannot commit. Γιατί έχουν τις δουλειές τους. Αλλά ξεχνάνε την τιμή που κάνει ο Θεός. Να σε καλέσει να κάνεις ένα έργο. Η μεγαλύτερη τιμή για τον άνθρωπο είναι να εργαστεί για τον Θεό και να τον υπηρετήσει. Και δοξάζομαι τον Θεό γι' αυτό αγαπητοί.
Και το δεύτερο μάθημα είναι, αναγνώρισε το λάθος σου, αγαπητή ψυχή. Σε παρακαλώ, μην τα ρίχνεις σε άλλους. Και πρόσεξε την ανυπακοή σου, διότι δεν πέφτει μόνο στο κεφάλι σου. Πέφτει σε όλη την οικογένειά σου, μέσα στην εκκλησία. Μία αμαρτία κάνεις και όλοι υποφέρουμε. Και δεν ξέρουμε από πού προήρθε. Και αγαπητοί, τι τρομερό. Το κήτος εκατάπιε τον Ιωνά. Ας προσέξουμε, αγαπητοί. Η αγάπη του Θεού έφερε αυτό το ψάρι. Ο διάβολος όμως στέλνει άλλες δυνάμεις να μας καταπιούν και να καταστρέψουν την ψυχή μας και την οικογένειά μας. Γιατί δεν αναγνωρίζουμε ότι κάναμε λάθη. Δεν αναγνωρίζει ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Δεν αναγνωρίζει ο άνθρωπος ότι χρειάζεται το Χριστό. Και λέμε όλοι μας, τι είναι αυτή η κορώνα βάρες, η κορώνα βάρες. Για κοιτάξτε τι έχουμε στείλει στον Θεό. Με τον νόμο της ελαφρότητος προσβάλλουμε το Θεό μέρα νύχτα. Ας ξυπνήσουμε όλοι μας αδερφοί τώρα που είμαστε ο ένας μακριά από τον άλλον. Ας κοιτάξουμε ο ένας με τον άλλον πώς ζούμε και τι κάνουμε στη ζωή μας. Προσβάλλουμε τον Θεό. Για δοξάζουμε τον Θεό μέχρι ο Θεός να ελευθερώσει αυτή την κατάσταση. Ήρθε ο Θεός, αγαπητοί, αυτό το πρωί, εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου, να μας μάθει ακόμα μια φορά να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να τα λέμε και να μην τρεπόμαστε όπως τους βασιλιάδες που δεν έγραφαν τα λάθη τους, αλλά μονάχα τα κατορθώματά τους. Εμείς, αγαπητοί, ας ταπεινωθούμε λιγάκι και ζητήσουμε έλεος από τον Θεό να μας δώσει τις δυνάμεις αυτές τις πρέπουσες. Όταν κάνουμε κάποιο λάθος, να το αναγνωρίζουμε. Για τη δόξα του Θεού, για το καλό της Εκκλησίας, όλων των πιστών και της οικογένειάς μας. Ήρθε ο Κύριος, αγαπητοί, να μας υπερευλογήσει και να συγχωρέσει την ανθρώπινη αδυναμία μου και τη μορία του κηρύγματος. Αλλά ας μείνουν μέσα στην ψυχή μας ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και ας είμαστε κολλημένοι στον Θεό και να μην ξεχνάμε ότι ό,τι λέμε πάει εκεί στη Βασιλεία του Θεού, στον ουρανό. Ήρθε, αγαπητοί, ο Θεός να μας ευλογήσει πλούσια. Αμήν.